Δεν εκπροσωπώ ούτε καμία κυβέρνηση, ούτε το κράτος. Εκπροσωπώ τους δημότες και τους πληροφορώ για τις πληροφορίες, τις ευνελικτές πληροφορίες, το ξαναπαραβάλλω, την ελληνική πληροφορία που έχουμε και εμείς ως Δήμος. Και αυτό με κόκκινα γράμματα. Γιατί προφανώς σε κάποια ερωτήματα να μην μπορώ να σας δώσω απαντήσεις. Γιατί δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε εγώ αποφασίζω. Έτσι να εξηγούμαστε. Καταρχάς, τέθηκαν κάποια ζητήματα από το τοπικό συμβούλιο. Καμία σκηνή έξω από την εστία. Αυτό διαβεβαιώθηκε σήμερα από τον διοικητή της στρατιάς που βρίσκεται πάνω στην Κοζάνη, Λάρισα, ναι, κ. Στεφανής, ο οποίος είναι υπεύθυνος σε όλα τα κέντρα της Βορειοδυτικής Ελλάδος. Και έδωσε εντολή στον υπεύθυνο εδώ που είναι, ότι θα έχουμε απευθείας επαφή μαζί του. Δεν υπάρχει κάτι να συντονίσουμε, να συζητήσουμε μέχρι πού φτάνει ο Δήμος, μέχρι πού φτάνει η περιφέρεια, μέχρι πού φτάνει ο στρατός. Τα έχει αναλάβει όλο ο στρατός. Θα μου πείτε, συμφωνείτε? Θα έλεγα σε πρώτη φάση συμφωνώ, γιατί είναι ο στρατός σε αυτή τη φάση είναι ο πιο οργανωμένος φορέας. Αντιλαμβάνεστε τώρα να μας έδιναν εμάς ή στην περιφέρεια αρμοδιότητα να βάλουμε 100 άτομα να δουλεύουν εκεί πέρα και πώς θα δουλεύουν και ποιοι θα τους επιστατεύουν και τι δουλειά θα κάνουν. Πιστεύω σε αυτή τη φάση πολύ σωστά ανατέθηκε στο στρατό. Δεν είναι σωστό όμως η μη ενημέρωση με τις τοπικές κοινωνίες. Για πόσο διάστημα, κύριε? Αυτό υπόθηκε ότι στην πρώτη φάση, μέχρι να γίνει το θεσμικό πλαίσιο, θα κάνει ο στρατός κουμάντο σε όλα. Έτσι. Και ενημέρωση από εκεί θα παίρνουμε κι εμείς. Σε δεύτερη φάση θα δώσουν αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις περιφέρειες. Θα υπάρχουν χώροι, θα παίζουν στο ποδόσφαιρο, θα παίζουν μπάσκετ, θα παίζουν τουλάχιστον αυτά την πληροφόρηση που σας λέω. Η ιατροφαρμακευτική μεγίθαρψη θα αναπτύξουν εσωτερικά και ό,τι ξέρω το κτίριο στα γραφεία στην Πάνω Πτέρυγα. Εκεί θα κάνουν γραφεία γιατρών, όπου θα είναι εντός του καταβλισμού. Αστυνόμευση. Θα υπάρχει και από την αστυνομία. Εκεί μπήκε το ζήτημα το δικό μας να μην αποδυναμωθεί η περιοχή μας. Δηλαδή, το να πάρω ξενοδοφύλακες και να αφήσω τα σύνορα αφύλακτα και να τους φέρουν εδώ, δηλαδή τι κάνουν, δημιουργούν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα κάπου αλλού. Αν είναι να γίνει η φύλαξη, θα γίνει με πρόσθετο προσωπικό της αστυνομίας. Και θα υπάρχει μόνιμη μονάδα του στρατού όπου θα φυλάσσουν. Θα γίνει περίφραξη του κυρίου και θα γίνει περίφραξη γιατί θα υπάρχουν και μικρά παιδιά. Θα κυκλοφορούν μέσα στον χώρο της αστείας. Άρα, επομένως, θα υπάρχει περίφραξη. Το τάγμα του Καρτακίου δεν επιλέγει γιατί είναι ενεργό και έχουν εξαιρεθεί όλα τα ενεργά στρατόπεδα, αλλά μην είστε τόσο σίγουροι. Στη δεύτερη φάση μπορεί, αν υπάρχει έξαρση, όχι στα στρατόπεδα όπως είπα πριν τα βάλουν, αλλά και σε άλλες περιοχές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι στην πρόθεσή μας, ούτε έχουμε τη διάθεση να ενισχύσουμε το παρεμπόριο. Και δεν θα υπάρξουν ούτε καντίνες, ούτε σουφλάκια. Αυτά μπορεί να αναπτύσσονται σε ανοιχτούς χώρους που είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Εδώ είναι ένας κλειστός χώρος όπου δεν θα επιτρέψουμε, αλλά και δεν πρόκειται να γίνει. Δεν γίνονται σε κλειστούς χώρους. Αλλά βεβαίως κάποιοι άνθρωποι από αυτούς μπορούν να έρθουν στο χωριό. Υπάρχουν χρήματα. Μπορεί να έρθουν και να ψωνίσουν και να πιούν καφέ τους. Είναι ελεύθεροι που είναι. Ελεύθεροι. Θα είναι ελεύθεροι, όχι μέσα. Ελεύθεροι θα έχουν, από ό,τι μου είπε σήμερα ο διοικητής, θα έχουν κάρτα εισόδου, δεν θα μπαίνουν βγαίνει όποιος να είναι μέσα στο κέντρο, θα έχουν χάρτα εισόδου και εξόδου. Προφανώς θα ελέγχονται. Και ούτε θα πηγαίνουν πέρα δόθε, όποτε θέλουν να βγαίνουν και να μπαίνουν. Θα υπάρχουν όμως μια διάρρευση. Θα έχουν ώρες δηλαδή. Κάτι τέτοιο. Ο στρατός έχει κάνει χαρτογράφηση όλων των περιοχών που μπορούν να φιλοξενήσουν. Δηλαδή, αν πει ο στρατός, ότι στα Δουλιανά θέλουμε 600 άτομα, θα πούμε ναι. Όχι βέβαια, είπαμε εδώ
Το είδατε και στο δελτίο τύπου, το είδατε, γι' αυτό ήταν να τα χρυπνούν όλοι, να είμαστε να έχουν τα μάτια μας 14. Τι θα γίνει, πείτε μας, ότι άλλοι θα γίνει. Τι θα γίνει, πολλοί θα πει εσείς, εμείς πες μου, τι θα γίνει. Θα ξεσυνδεκουθούμε και θα τους αφήσουμε, τι άλλο. Το συντονιστικό όρο θα κάνει αυτή η δουλειά. Αυτό λέω. Σήμερα το πρωί γίναμε μάρτυρες κάποιων συνθημάτων, τα οποία δεν αρμόζουν στην τοπική μας κοινότητα. Όποιοι τέχαν, δεν ξέρω αν είναι από εδώ ή αν είναι από αλλού, δεν θέλουμε να δημιουργηθούν τέτοια θέματα. Αυτά εμείς σαν τοπικό συμβούλιο τα καταβλύνουμε. Ήταν και υπόγραφο το σύνθημα. Όχι. Τα οποία δεν θέλω να πω τι έγραφε. Ήταν υπηρεστικό μας. Ναι, σαφώς. Έβριζε όλη την κοινότητα των Δουλειανών. Έτσι. Ανυπόγραφα. Ανυπόγραφο, ναι. Σήμερα το πρωί και το σβήσαμε. Δεν θέλαμε να, σήμερα με τη συγκέντρωση τους να φαίνεται αυτό το σύμφωνο. Όσοι θέλουν να το ξανακάνουν. Όποιος έχει διαμαρτυρία, όποιος έχει αντιδράσεις. Ανυπόγραφα και δημόσια. Δημόσια να έρθουν εδώ να πούν τις αντιλήσεις. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας. Για την ενημέρωση που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή που δεν είναι ακριβώς έγκαιρη, είναι ότι το κτίριο ακόμα είναι σε εξέλιξη, διαμορφώνεται, καθαρίζεται, βάφεται κλπ. Από το στρατό. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα έρθουν οι πρόσφυγες. Εάν γίνει ο έλεγχος αύριο ή μεθαύριο από επιτροπές του στρατού κλπ, μπορεί άμεσα μεθαύριο να φέρουν τους πρώτους πρόσφυγες. Η τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία σήμερα γίνει μια ενημέρωση από τον κύριο Δήμαρχο. Η τοπική κοινωνία έχει ορισμένες ενστάσεις, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει πλήρη ενημέρωση επί του θέματος. Και πιστεύω ότι αν με τα λεγόμενα των αρχών θα έρθουν οι Σύριοι και οι οικογένειες και τέτοια, κάπως τα πράγματα αρχίζουν και καταπραίνονται, ας πούμε. Δεν είναι το ίδιο αν έρθουν άλλες Αφγανοί και ξέρω εγώ Κερακινοί κλπ. Δεν είναι το ίδιο. Είναι θετική στο να φιλοξενήσουν αυτούς τους ανθρώπους, απλά είναι επιφυλακτική. Ναι, είναι επιφυλακτική γιατί δεν γνωρίζουμε. Ναι. Αυτό είναι. Δεν γνωρίζουμε.